Τον δρόμο της διαθεσιμότητας πήραν από σήμερα 22 από τους 25 δημοτικούς αστυνόμους στο Δήμο της Αδράμας, καθώς σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης, μόνο 3 που διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους θα μείνουν να απασχοληθούν ως διοικητικό προσωπικό στο Δήμο. Τα συναισθήματα είναι αρνητικά και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, λέει ο πρόεδρος των εργαζόμενων στο Δήμο της Δράμας, Γιάννης Κασκαμτζής, στην τηλεόραση του ΣΤΑΡ, επισημένοντας παράλληλα πως θα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις της ΑΔΔΗ, που αναμένονται για άλλη μια φορά να είναι 48 ώρες, και επιπλέον τονίζει ότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι επιδιώκει η κυβέρνηση και ποιος είναι ο στόχος της, και αν πράγματι αυτοί που τώρα δεν θα είναι στη Δημοτική Αστυνομία θα μπορέσουν, όπως αρχικά είχε υποθεί, να ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνομία. Τι συναισθήματα να έχει κανένας, και μάλιστα στην πολύ δύσκολη θέση που βρίσκονται και τα παιδιά σήμερα, αλλά και την πολύ δύσκολη θέση και τη δική μου ως πρόεδρος των εργαζομένων. Έχω το βαρύ φορτίο σήμερα να αποχαιρετήσω τους 22 συναδέλφους οι οποίοι τίθονται σήμερα σε διαθεσιμότητα. Σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με αυτά τα οποία αποφάσισε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της μείωσης του δημοσίου τομέα. Μέτρα τα οποία πραγματικά συθλίβουν οικογένειες, σε θλίβουν οι προσωπικότητες και φυσικά δεν θα έχουν και κανένα αποτέλεσμα. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Οι συνάδελφοι είναι εδώ. Κλήθηκαν εδώ για να παραλάβουν τις πράξεις διαθεσιμότητας. 22 και 3 συνάδελφοι, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων, παραμένουν στον Δήμο ως διοικητικοί υπάλληλοι. Τι να πει κανείς σε αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι 30 ετών, τίθενται σε διαθεσιμότητα. Η κυβέρνηση από υποσχέσεις άλλο τίποτα, ότι θα μπουν στην ελληνική αστυνομία, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, ούτε έχει εκδοθεί καμία υπουργική απόφαση. Υποσχέσεις οι οποίες πολύ φοβόμαστε ότι θα ξεπεράσουν το 8μηνο, και φυσικά μετά τους 8 μήνες κάποιος ο οποίος δεν θα τοποθετηθεί σε άλλη υπηρεσία αυτομάτως απολύεται. Είναι πραγματικά μια δύσκολη μέρα. Πιστεύετε ότι αυτό το γαϊτανάκι των διαθεσιμοτήτων, της κινητικότητας, θα συνεχιστεί και στους ΣΟΤΑ? Θα συνεχιστεί όχι και στους ΣΟΤΑ, θα ξεκινήσει πάλι από τους ΣΟΤΑ. Γιατί το επόμενο κύμα διαθεσιμοτήτων του Δεκεμβρίου, που είναι άλλες 12.500, πάλι οι 5 με 6.000 από αυτούς θα είναι από τους ΣΟΤΑ. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι οι συνάδελφοι δεν το έχουν αντιληφθεί και θεωρούν ότι δεν θα τους πιάσει. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι και η συμμετοχή στις απεργίες δεν είναι μεγάλη. Δεν μπορώ να εξηγήσω κι εγώ ποιο είναι το σκεπτικό τους και τι περιμένουν. Κάθονται στις καρέκλες τους και περιμένουν τον θάνατο. Περιμένουν να τεθούν σε διαθεσιμότητα. Δυστυχώς αποτελεί από σήμερα οριστικά παρελθόν. Η Δημοτική Αστυνομία της Δράμας στο διάστημα της λειτουργίας της είχε να επιδείξει τεράστιο έργο. Η αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος, η ρύθμιση της κυκλοφορίας, η πάταξη του παρεμπορίου και τελευταία η άκρως επιτυχημένη λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης θα λείψουν πλέον από κάθε δραμηνό. Καθένα από τα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας όχι μόνο έπραξε με απόλυτο αίσθημα ευθύνης στο καθήκον του, αλλά και υπερέβαλε αυτόν, συμβιβάζοντας την ανάγκη τήρησης της ευταξίας μέσα στην πόλη με τη διάθεση λειτουργίας στα πλαίσια του προληπτικού και όχι του κατασταλτικού ελέγχου. Η υπηρεσία αυτή έκλεισε σε στιγμές που η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος μας ειδικά την είχε απόλυτη ανάγκη. Ακόμη χειρότερο είναι το γεγονός ότι οι δημοτικοί μας αστυνομικοί βρίσκονται από σήμερα σε διαθεσιμότητα, αυξάνοντας έτσι τον κατάλογο των ανέργων της πόλης μας. Ο Δήμος Δράμας στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους, στους αγώνες τους, και προσπάθησε με κάθε τρόπο για να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη. Η προσπάθειά του όμως αυτή συγκέντρωσε την απόλυτα αρνητική στάση των αρμόδιων στα κέντρα των αποφάσεων.
Η απουσία της δημοτικής αστυνομίας στους δρόμους της πόλης έχει ήδη δημιουργήσει αλλά και θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Όσοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση, καλό θα είναι να αναλογιστούν τι ακριβώς έπραξαν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους πολίτες. Ο Δήμος Δράμας καταδικάζει με τον πιο απόλυτο τρόπο αυτές τις αποφάσεις και συμπάσχει με το τεράστιο πρόβλημα το οποίο δημιουργείται στις οικογένειες των στελεχών της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας. Την Παρασκευή στις 20 Σεπτεμβρίου, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, υπηρεσιακοί υπάλληλοι και εκπρόσωποι του Σωματείου των Δημοτικών Υπαλλήλων, σαν μια πραγματική οικογένεια, σε ένα έντονα συγκινησιακό κλίμα, ευχήθηκαν στα παιδιά αυτά, που κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να θέσουν σε διαθεσιμότητα, δύναμη και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Ο Δήμαρχος Δράμας, ο Κυριάκος Χαρακίδης, υποσχέθηκε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να απορροφηθεί το σύνολο των δημοτικών μας αστυνομικών στις τάξεις της ελληνικής αστυνομίας.